Σειρά. Πάμε τώρα σε αυτό που λέγεται problem-based learning. Το έχετε ακούσει, δεν θα επιμείνω. Μπορούμε να το κάνουμε. Εδώ θέλουμε να υπάρχουν μικρές ομάδες φοιτητών, οι οποίες θα μπορούν να συνεργάζονται. Οι διδάσκοντες θα παίζουν τον ρόλο των συντονιστών της μάθησης και η μάθηση θα καθοδηγείται από προβλήματα ή περιπτώσεις, αν θέλετε. Για μένα αρχικά είναι το ίδιο. Τα οποία ενδεχομένως να μην έχουν ένα συγκεκριμένο τέλος, να έχουν μια ομιχλώδη, ας το πούμε έτσι, λογική ανάπτυξης, έτσι ώστε να μπορεί κανείς να παίξει μαζί του. Να μην είναι δηλαδή ένα προκαθορισμένο από εδώ θα πας εκεί και τελειώσαμε. Αλλιώς είναι μια διαφάνεια, οι δύο διαφάνειες. Και πολλοί σκέφτηκαν αυτό το πράγμα να το προσομοιώσουν ένα πρόβλημα με την περίπτωση ενός ασθενή. Τον οποίο επειδή δεν είναι πραγματικός ασθενής, τον ονομάσαν εικονικό ασθενή. Τον ονομάσαν εικονικό επειδή είναι στο διαδίκτυο. Έτσι λοιπόν είναι ένα πραγματικό σενάριο. Αν πάρει κανείς ένα πραγματικό σενάριο και το προσομοιώσει, βάλει κάποια διαδραστική ουσία, το αξιοποιήσει με τη μεριά της τεχνολογίας, τότε μπορεί να το χρησιμοποιήσει και στην ιατρική εξάσκηση και στην έρευνα, αλλά και στην αξιολόγηση των εκπαιδευμένων. Πώς φτιάχνετε ένα τέτοιο, θα σας δείξουμε πώς τρέχει. Πώς φτιάχνετε, έχουμε διαδοχικά βήματα. Ας πούμε εδώ πέρα είναι ένα περιστατικό το οποίο συνεργάτης μου, η Ελένη Ντάφλη, η οποία είναι ειδικευόμενη καρδιολόγος, έχει όμως αποφοιτήσει από το δικό μας μεταπτυχιακό της ιατρικής πληροφορικής. Είναι ένα από τα παραδείγματα τα οποία μου έλεγε: εγώ δεν μπορώ να κάνω τέτοια πράγματα. Εντάξει, κατά λάθος μπήκα σε αυτό το μεταπτυχιακό, δεν ξέρω από τεχνολογίες. Και ήταν η κοπέλα που έφτιαξε για τη διπλωματική της εργασία στο μεταπτυχιακό το πρώτο σενάριο εικονικού ασθενή στα ελληνικά για την ελληνική ιατρική. Δημοσιεύθηκε στα αρχαία ελληνική ιατρική. Επειδή ενδιαφερόταν για καρδιολογικά περιστατικά και δούλευε τότε και σε κέντρο υγείας, έφτιαξε ένα παράδειγμα εικονικού ασθενή, το οποίο ο ασθενής προσερχόταν με οξύ θωρακικό πόνο και το αποτέλεσμα ήταν το οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου που έπρεπε να διαγνώσει. Άρχισε λοιπόν να χτίζει βήματα προσέγγισης του ασθενή, τι θα του κάνεις όταν βραχθεί, τι θα εξετάσεις. Σε κάθε βήμα, όταν σου δίνεται το ότι πήρα τη μέτρηση του σακάρου ή πήρα τη μέτρηση των τριγλικεριδίων, όπως λέγονται τέλος πάντων. Λοιπόν, τι κάνω μετά, κάνω καρδιογράφημα, του κάνω άλλα πράγματα, του κάνω ακτινογραφία κτλ. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένα σενάριο που λέει ότι ο εικονικός ασθενής στάδιο προσέρχεται στο πρωτοβάθμιο κέντρο υγείας με αυτό εδώ πέρα τον πόνο και την επιγαστριοαλγία και χρειάζεται αξιολόγηση και απαιτούνται μια σειρά από βήματα τα οποία ο χρήστης, ο εκπαιδευόμενος δηλαδή στην ουσία αυτή την ώρα, θα πρέπει να ακολουθήσει για να αντιμετωπίσει σωστά ένα περιστατικό. Με τη μόνη διαφορά ότι το περιστατικό είναι εικονικό. Πραγματικό σενάριο μεν, αλλά εικονικό. Δεν τον πεθαίνει τον ασθενή, όσες φορές και να το τρέξει. Μπορεί να πάει και στο σπίτι του, άμα δεν το θυμάται, να το ξανατρέξει και να ξαναεπανέλθει. Και στις μέρες μας, αυτό που γίνεται από συναδέλφους Άγγλους είναι ότι θα το πάρει και στο κινητό του, στο iPhone, δηλαδή για να το παίξει και εκεί. Και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν, σχεδιάζουμε βασικούς κόμβους, τους συνδέουμε με διάφορες διασυνδέσεις, χτίζουμε δηλαδή ένα μονοπάτι τέτοιου είδους, που λέμε, καλό θα ήταν. Άμα ήσουν έμπειρος γιατρός, με το που θα σου έρθει ο ασθενής να κάνεις αυτή την εξέταση, να ζητήσεις αυτό το πράγμα, να πας εδώ και να τον τελειώσει τον ασθενή, να τον βάσει, ξέρω κι εγώ, να κάνει αυτήν εδώ πέρα τη θεραπεία. Αν όμως δεν είσαι πολύ καλά εκπαιδευμένος, όπως είναι όλοι οι φοιτητές μας, γιατί έχονται να εκπαιδευτούν, τότε αρχίζει κανείς και κάνει και λάθη, όπως αυτό το κόκκινο. Αν πάει στο κόκκινο, τον έχει πεθάνει. Αν πάει στα πορτοκαλί και τα κίτρινα, απλά καθυστερεί λίγο περισσότερο. Και η καθυστέρηση πολλές φορές όμως στην ιατρική πράξη είναι μοιραία, μπορεί να αποβεί μοιραία. Έτσι λοιπόν, χτίζουμε ένα τέτοιο περιστατικό. Του καθένα από αυτά εδώ πέρα τα βηματάκια είναι ένα σενάριο του τι ακριβώς κάνω στη συνέχεια. Του ζητάω κτηνογραφία, του ζητάω κάτι άλλο και ούτω καθεξής. Με αυτόν λοιπόν εδώ πέρα τον τρόπο μπορώ να ελέγξω όλο το μονοπάτι και να δω. Να βάλω και διάφορα αφηγηματικά περιεχόμενα, να το εμπλουτίσουμε πολύ μέσα και ούτω καθεξής και να φτιάξω ένα πλήρες τέτοιο περιστατικό. Να προσπαθήσουμε να το τρέξουμε. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι ένα σύστημα το οποίο λέγεται Open Labyrinth, θα σας πιάσετε το ακρονίμιο. Είναι ένα ανοιχτού κώδικα λογισμικό, το οποίο έχουμε εγκαταστήσει παίρνοντάς το από την Αγγλία. Τρέχει αυτή την ώρα από την ιατρική σχολή και το αξιοποιούμε με όσο δυνατό μεγαλύτερο τρόπο και κίνητρο μπορούμε να δώσουμε. Τι χτίζει? Υπάρχουν διάφορα περιστατικά τα οποία έχουμε χτίσει. Κάποια από αυτά που θα σας δείξουμε, ένα σχετικό, είναι της ουρολογίας, ουρολιθίαση.
Απλά να σημειώσω ότι αυτά τα σενάρια μπορούν να αφορούν είτε προπτυχιακούς φοιτητές, είτε μεταπτυχιακούς, ειδικευόμενους, ειδικούς στα πλαίσια της διαβίου εκπαίδευσης. Τα περισσότερα που έχουμε είναι στα πλαίσια της καρδιολογίας, βέβαια, και κάποιες άλλες ειδικότητες. Για την ουρολογία είναι απλά ένα μικρό demo, θα έλεγα περισσότερο. Είναι κάτι δεν είναι ένα σοβαρό σενάριο, δηλαδή. Είναι περισσότερο κάτι για να σας δείξουν τις δυνατότητες που προσφέρει η πλατφόρμα αυτή. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, για παράδειγμα, ξεκινάμε από την πρώτη σελίδα του περιστατικού. Χρησιμοποιούμε ένα avatar εδώ, το οποίο έχουμε δει ότι τελικά αρέσει πάρα πολύ στους φοιτητές μας, συγκριτικά με πραγματικές φωτογραφίες ή εικόνες. Βέβαια, υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Σε άλλες περιπτώσεις, σε άλλα περιστατικά, χρησιμοποιούμε βίντεο ασθενών, κατά κάποιο τρόπο ηθοποιών ουσιαστικά, οι οποίοι μπορούν να αναφέρουν, να σχολιάζουν την περίπτωσή τους ή να αναφέρουν το ιστορικό τους. Θα μπορούμε να επιλέξουμε κάποιες ερωτήσεις που θα θέλαμε να τους κάνουμε όσον αφορά το ιστορικό τους. Και στη συνέχεια υπάρχει ένα πλήθος επιλογών σε κάθε βήμα από αυτά. Πάνω βλέπετε ότι υπάρχει χρονομετρητής που τρέχει αντίστροφα, ώστε σε περίπτωση που κάποιο παιδί ή κάποιος εκπαιδευόμενος γενικότερα αργήσει να τρέξει το σενάριο και να πάρει σωστές αποφάσεις, ξαφνικά το διακόπτει και σε πετάει έξω. Υπάρχει δυνατότητα της βαθμολόγησης. Κάτω δεξιά με το σκορ, όπου ανάλογα με την επιλογή που κάνουμε, αν είναι σωστή ανεβαίνει το σκορ, αν είναι λάθος κατεβαίνει. Και υπάρχει και η δυνατότητα να δούμε το review your path, δηλαδή το μονοπάτι επιλογών που έχει γίνει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η πρώτη σελίδα, επομένως δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Στην πορεία θα το δούμε. Επομένως έχουμε εδώ τον ασθενή μας, ο οποίος έρχεται στο ΤΕΠ για παράδειγμα, διπλώνεται από τον πόνο, λέει, ξύπνησε, περιγράφει άλλο στην αριστερή νεφρική χώρα, αναφέρει τη συμπτωματολογία του, το ιστορικό του, κάποια σημεία της κλινικής εξέτασης και σε ρωτάει ποια διάγνωση υποπτεύεσαι αρχικά για να κατευθυνθείς. Αν πάμε για παράδειγμα στην επιδημίτητα, που είναι λάθος διάγνωση. Θα δούμε ότι το σκορ έχει ελαττωθεί κατά 2 βαθμούς. Στην πορεία μετά μας λέει τι επιλογές θέλουμε να κάνουμε, για παράδειγμα ακτινογραφία, υπέρηχο νεφρών ουρτήρων κύστος ή γενική ούρων. Πάλι επαναλαμβάνω, είναι απλά ένα demo, δεν σημαίνει ότι καλύπτει συνολικά σφαιρικά το περιστατικό, έτσι. Αν επιλέξουμε για παράδειγμα την ακτινογραφία, θα δούμε μια NOC στην οποία δεν υπάρχει κάτι παθολογικό, όμως θα θέλουμε για παράδειγμα να διερευνήσουμε περαιτέρω το περιστατικό. Επιλέγουμε να κάνουμε ένα υπέρηχο. Υπάρχει δυνατότητα, δεν έχουμε βάλει γιατί δεν έχουμε εμείς περιστατικά ουρολογικά, να βάλουμε ένα υπέρηχο να τρέχει real time στην εφαρμογή, να το βλέπει ο εκπαιδευόμενος και να έχει να διαλέξει τι βλέπει σε αυτή την περίπτωση. Να διαλέξει μια πιθανή διάγνωση πάλι που μπορεί να του προτείνει το σύστημα. Βλέπετε το σκορ τώρα ανέβηκε, γιατί ήταν μια σωστή επιλογή να κάνουμε ένα υπέρηχο σε αυτή την περίπτωση. Στη συνέχεια σου λέει τι θα ήθελε να δώσει. Μισάφ, για παράδειγμα, αν συνεχίσουμε. Κάτι άλλο. Αν πάμε στους αποκλειστές διάδρομους δεσμευτικού που δεν είναι ενδειγμένη αγωγή, βλέπουμε πέφτει το σκορ. Και στο τέλος καταλήγει ότι μετά από τη συντηρητική θεραπεία με αναλυτικά, αντιμετικά, αλφα-αποκλειστές κτλ. Και σπασμολυτικά, τα συμπτώματα υποχωρούν και η πέτρα αποβάλλεται μετά από λίγες ώρες. Βλέπουμε τον χρόνο που κάναμε πάνω. Μπορούμε να δούμε το μονοπάτι από το οποίο περάσαμε, να δούμε τι επιλογές κάναμε και αν θέλουμε να επανέλθουμε σε κάποια από τις προηγούμενες. Φυσικά μπορούμε να προσθέσουμε πολυμεσικό υλικό οποιασδήποτε μορφής, είτε αρχεία κειμένου, ήχου, ακτινογραφίες, διάφορα άλλα reports, βίντεο. Και στην πορεία να πατήσουμε το σύνδεσμο που λέει τέλος του session και βλέπουμε την αναφορά. Όπου αυτή την αναφορά μπορεί να τη δει είτε ο εκπαιδευόμενος, είτε μετά ο εκπαιδευτής, ο οποίος θα μπει πάλι στο σύστημα και θα έχει αποθηκευμένες μέσα όλες αυτές τις αναφορές που θα ανταποκρίνονται στον κάθε εκπαιδευόμενο. Δηλαδή, ανάλογα με τους κουδικούς, βλέπουμε ο κάθε ή ειδικευόμενος, για παράδειγμα, ή φοιτητής, πώς θα πήγε και τι σκορ έκανε. Μα αναλογικά, όταν κανείς μπαίνει μέσα στο σύστημα, εκτός από το όταν μπαίνει για να το φτιάξει το σενάριο αυτό και να χτίσει αυτόν τον εικονικό ασθενή, μπορεί να μπει και σε απλώς χρήσεις για να τα τρέξει αυτά τα περιστατικά. Ο κάθε ένας φοιτητής έχει το δικό του login, άρα είναι προσωπικοποιημένη η επιλογή του σενάριου που δοκιμάζει και επιλεγμένη, μάλλον προσωπικοποιημένη και η επιτυχία του ή η αποτυχία του. Όλα αυτά που σας έδειξε τώρα η Ελένη έχουν σωθεί εδώ πέρα σε μια οθόνη, η οποία μας λέει πόσος χρόνος πέρασε σε κάθε ένα από αυτά τα βήματα, τους κόμβους δηλαδή που σταμάτησε το περιστατικό, πόσο χρόνο έκανε σε κάθε κόμβο και ούτω καθεξής, αν ήταν κόκκινα που δεν έπρεπε να είχε πάει, αν ήταν πράσινα ήταν τα επιτυχημένα και ούτω καθεξής. Άρα έχουμε δηλαδή μια αναφορά της όλης του αλληλεπίδρασης του εκπαιδευόμενου, του φοιτητή εμπροκειμένου, με τον εικονικό ασθενή. Και άμα είναι πολλαπλές αυτές, μπορούμε να δούμε και τι έκανε τη δεύτερη φορά καλύτερα, και τι έκανε τη τρίτη φορά καλύτερα και ούτω καθεξής,
βγάζοντας μικρές αναφορές από το σύστημα. Και θα μπορούσαμε να είχαμε προσθέσει και κάποια ζωτικά σημεία, για παράδειγμα, ανάλογα με το περιστατικό, αν είναι κάποια κρίσιμα περιστατικά, πώς μπορούμε να ανεβοκατεβαίνουμε ανάλογα με τις σωστές ή λάθος, να είναι σταθερά με τις σωστές επιλογές ή να επιβαρύνονται με λάθος επιλογές του χρήστη, του εκπαιδευόμενου. Δηλαδή, μπορώ να του ζητήσω να πάρει πίεση. Χτυπάω το σύνδρομο της πίεσης, μου λέει η πίεση του είναι τόσο. Θέλω να του ζητήσω αίμα. Πόσο είναι η δίκτυα του κτλ. Να μου βγάλει όλη την αφορά του μικροβιολογικού εργαστήριου κ.ο.κ. Αυτό το χτίζω εγώ ανάλογα με το τι ακριβώς θέλω να παρουσιάσω σαν σενάριο. Και έτσι ο φοιτητής μπορεί να έχει διαφορετικές επιλογές κάθε φορά και να ξέρουμε αν θα πορευτεί σωστά ή όχι. Όταν λέω φοιτητής, εννοώ ότι οποιοδήποτε φοιτητής, από προπτυχιακή μέχρι συνεχιζόμενη. Έτσι. Εντάξει. Υπάρχει κάτι που θέλετε να ρωτήσετε σε αυτό το σημείο πριν φύγω μακριά? Απλά να πούμε ότι όποιος θα ήθελε πραγματικά να δουλέψει πάνω σε ένα. Εμείς αρχίσαμε δύο περιστατικά. Και θέλουμε του χρόνου να έχουμε τέτοια, θα έχουμε τέτοια περιστατικά που θα δουλεύουμε εδώ πέρα στο σχολείο. Αλλά είμαστε πάντοτε ανοιχτοί. Όποιος θέλει να κάνει ένα σενάριο κτλ. Βέβαια έχει αρκετή δουλειά. Γιατί κάνεις όλες τις πιθανότητες που έχεις και είναι αρκετή δουλειά. Αλλά όποιος θέλει, πολύ ευχαρίστως, θα χαρούμε συνεργασίες. Εγώ απλώς να πω ότι όταν το τελειοποιήσετε, αν το προτείνετε στην e-book γιατί για γραπτές εξετάσεις πολλαπλής επιλογής, γιατί να μην έχετε 10 τέτοια cases. Α, ναι, εδώ ευχαριστώ για αυτό το σχόλιο. Ήταν πάρα πολύ μου δίνεται το ένασμα για να πω το εξής. Στον χώρο που θα σας δείξω τώρα, το ευρωπαϊκό, συνεργαζόμαστε, όπως είπα, με την ιατρική σχολή, το St. George's Medical School στο Λονδίνο. Από εκεί πήραμε και την έμπνευση του να αξιοποιήσουμε και εμείς αυτό εδώ πέρα το είδος του εκπαιδευτικού πόρου στην ουσία στη δική μας περίπτωση. Αυτοί είχαν μεταμορφώσει το δικό τους curriculum από το κλασικό που έλεγα στην αρχή σε problem-based. Άρα λοιπόν μαζευόταν σε μικρές ομάδες, γράφανε στους πίνακες, διδυνόταν τα σενάρια και το καθεξής. Όταν ήρθε αυτή η τεχνολογία, μεταφέρανε όλο το problem-based learning curriculum που είχαν στους εικονικούς ασθενείς. Τους πήρε κανένα δύο χρόνια, η δική μου δηλαδή η συνέτερη εκεί, που ήταν στο e-learning unit κτλ. Της Educational Technology, τους πήρε κανένα δύο χρόνια να πείσουν όλο το προσωπικό, το ακαδημαϊκό προσωπικό, ότι μπορεί να γίνει αυτό. Μπορούμε να σας εκπαιδεύσουμε, να χτίσετε τα σενάρια που είχατε και τα τρέχατε έτσι κι αλλιώς και να τα κάνετε εδώ. Και μεταφέρανε λοιπόν τώρα όλο το πρόγραμμα σπουδών τους, όχι ένα case που θα το τρέξω σε ένα μάθημα που πηγαίνω εγώ, όλο το πρόγραμμα σπουδών τους πάνω σε εικονικούς ασθενείς. Και αυτό το πρόγραμμα τώρα, επειδή το έχουν πακεταρισμένο και στην Αγγλία τα κάνουν πολύ ωραία όλα για να μπορούν να τα πουλήσουν έξω, πάνε λοιπόν και λένε: Hong Kong, θες να χτίσεις σχολή, ιατρική, έχεις πρόγραμμα σπουδών? Όχι. Θες να είσαι στα αγγλικά? Ναι, πάρτε. Και πουλάνε το curriculum ολόκληρο μαζί με τα cases και αγοράζουν οι ξένες σχολές. Το τελευταίο τους παράδειγμα είναι από τους φίλους μας στην Κύπρο, οι οποίοι προσπαθούν να χτίσουν ιατρική σχολή. Και αντί για να δεχτήσουν από τα σπάρακα και να πούνε αυτό, αγοράζουμε ένα έτοιμο πρόγραμμα σπουδών, εκπαιδευόμαστε και αρχίζουμε να το τρέχουμε για να μην είμαστε και άσχετοι. Για να φανταστείτε δηλαδή πού έχει πάει η κατάσταση αυτή, ότι είμαστε αρκετά πίσω ακόμα στην Ελλάδα σε σχέση με αυτό και προσπαθούμε τώρα να βάλουμε λιθαράκια, αλλά θέλει αρκετή δουλειά για να γίνει, για να εφαρμοστεί αυτό σωστά. Και πάρα πολύ υπομονή και από εσάς και από εμάς. Αλλά υπάρχει δυναμική. Και το γεγονός είναι ότι αυτό εδώ πέρα το πρόγραμμα που σας δείχνω είναι χωρίς λεφτά. Δεν πληρώνω δηλαδή κάτι εγώ για να το έχω και να το συντηρώ κτλ. Εκτός από το ότι ναι, απασχολώ όλο τον κόσμο που το υποστηρίζει στην ουσία. Αλλιώς είναι ανοιχτού κώδικα, δηλαδή δεν το έχω αγοράσει.